αυτοκίνητο αυτό έχει ξεφύγει από την πορεία του. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο σε λίγο να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Για να σας ακούσουμε λοιπόν για τους τραυματίες. Να σας πω λοιπόν ότι είναι 14 τραυματίες, 5 ενήλικοι και 9 μαθητές. Όλοι ελαφρά σε νοσοκομεία των Σερών, της Καβάλας και της Δράμας. Μόνο ένας μαθητής έχει κάταγμα άνω άκρου. Αυτά είναι από τον πρόεδρο του ΕΚΕΠΗ ενημέρωση που είχαμε πριν τυχερή από λίγο. Τυχερή μέσα στην ατυχία τους λοιπόν. 15 άτομα μας είπες είναι τραυματισμένα. 14. Ο Δήμαρχος Αμφίπολης είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σταμανίδου. Είστε στο σημείο, μας στείλατε και τις φωτογραφίες που βλέπουμε. Ευτυχώς ήταν τυχεροί μες στην ατυχία τους οι μαθητές και οι γονείς. Πραγματικά είχαν άγιο, γιατί είχαμε μια εκτροπή του λεωφορείου, όπου ευτυχώς δεν χτυπήσαν σοβαρά τα παιδιά. Θα μπορούσε να θρηνήσουμε θύματα και να είναι περισσότερο και σε πιο βαριά κατάσταση. Ευτυχώς όμως τα παιδιά είναι ελαφρά τραυματισμένα. Διακομίστηκαν όλα στο νοσοκομείο. Υπήρξε μια συντονισμένη επιχείρηση από το πρωί και από το ΕΚΑΒ και από το Κέντρο Υγείας και από τα νοσοκομεία. Είναι δυστυχώς αυτό το κομμάτι στα όρια του Δήμου μας, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, όπου στο δρόμο επάνω Σέρες Καβάλα, όπου είναι ένα κακό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς έχουν γίνει πολλές φορές ατυχήματα. Ευτυχώς όμως ήταν τυχερά. Και πότε ήρθαν συνεργεία να φτιάξουν τίποτα εκεί στη στροφή, να μην γίνονται τόσο ατυχήματα τελευταία φορά? Πότε έγινε Κοιτάξτε, ο δρόμος είναι στενός απλά. Είναι καλό το οδόστρωμα, αλλά ο δρόμος είναι στενός. Είναι εθνικό δίκτυο Καβάλα Σέρες, όπου από αυτό το δρόμο το χρησιμοποιούν γιατί είναι πιο σύντομος. Δεν χρησιμοποιούν τη Εγνατία. Όμως αυτό το τμήμα στα όρια του Δήμου μας, μεταξύ Δήμου Αμφίπολης και Δήμου Νέα Δείχνη, υπάρχει αυτό το κακό κομμάτι όπου χρειάζεται νέα χάραξη και νέα βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχώς, επαναλαμβάνουμε, μέσα στην ατυχία τους ήταν τυχεροί οι νέοι μαθητές και οι...